Βιβλίο Σαμουήλ Α, είμαστε σελίδα 287. Σαμουήλ Α, 287, ΚΒ, 5. Είπε δε Γάδ ο προφήτης προς τον Δαβίδ, μη μένεις εν το χειρόματι, αναχώρησον και εισέλθε εις την γήν Ιούδα. Τότε ανεχώρησε ο Δαβίδ και εισήλθε εις το δάσος Αρέθ. Ακούσας δε ο Σαούλ ότι εφανερώθη ο Δαβίδ και οι άνδρες μεταυτού, εκάθητο δε ο Σαούλ εν Γαβαά, υπό το δέντρον Ραμά, έχουν το δόρυ αυτού εν τη χειρή αυτού, και πάντες οι δούλοι αυτού ίσταντο ενώπιον αυτού. Τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού τους παρεστώτας ενώπιον αυτού. Ακούσατε τώρα, Βενιαμίτε, μήπως εις όλους σας θέλει δώσει ο Υιός του Ιεσέ αγρούς και αμπελώνας, και όλους σας θέλει κάμει χειριάρχους και εκατοντάρχους, ώστε εσείς να συνωμώσετε πάντες εναντίον μου και να μην είναι μηδής, ώστε να απαγγείλει σε με ότι ο Υιός μου έκαμε συνθήκη μετά του Υιού του Ιεσέ, και μηδής από σας να μην είναι ώστις να πονίδει εμέ ή να απαγγείλει σε με ότι ο Υιός μου διήγηρε τον δούλον μου εναντίον μου δια να ενεδρεύει καθώς την σήμερον. Και απεκρίθη δοήκο Ιδουμαίος, ώστις ήτο διορισμένος επί τους δούλους του Σαούλ, και είπεν, είδον τον ιόν του Ιεσέ ελθόντα εις Νόβ προς Αχιμέλεχ τον ιόν του Αχιτόβ, ως της ηρώτησε περί αυτού των Κύριων, και τροφάς έδωκεν εις αυτόν και την ροφέαν Γολιάθ του Φιλιστέου έδωκεν εις αυτόν. Τότε απέστειλεν ο βασιλεύς να καλέσωσει Αχιμέλεχ τον ιόν Αχιτόβ τον ιερέα και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού τους ιερείς τους ενόβ, και ήλθον πάντες προς τον βασιλέα. Και είπε ο Σαούλ, άκουσον τώρα οι του Αχιτόβ. Ο δε απεκρίθη δου εγώ, κυριέ μου. Και είπε προς αυτόν ο Σαούλ, δια τι συνωμώσατε εναντίον μου σύ και ο Υιός του Ιεσέ, ώστε να δώσεις σε αυτόν άρτον και ρομφέαν, και να ερωτήσεις τον Θεόν περί αυτού, ώστε να σηκωθεί εναντίον μου να ενεδρεύει καθώς την σήμερον. Και απεκρίθη ο Αχιμέλεχ προς τον βασιλέα και είπε, και τι μεταξύ πάντων τον δούλο σου είναι καθώς ο Δαβίδ πιστός και γαμβρός του βασιλέως και πορευόμενος εις το προστάγμά σου και τιμόμενος εν το οίκο σου? Και σήμερον άρχισα να ερωτώ τον Θεόν περί αυτού, μη γέννητο. Ας μη αναθέσει ο βασιλεύς μηδέν επί των δούλων αυτού, μηδέ επί πάντων τον οίκον του πατρός μου, διότι ο δούλος σου δεν εξεύρει ουδέν περί πάντων τούτων ούτε μικρών ούτε μέγα. Και είπε ο βασιλεύς εξάπαντος, θέλεις αποθάνει Αχιμέλεχ, σύ και πας ο οίκος του πατρός σου. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δορυφόρους τους περιοστώτες σε αυτόν, στρέψατε και θανατώσατε τους ιερείς του Κυρίου, επειδή έχουσαν και αυτοί την χείραν αυτών μετά του Δαβίδ, και επειδή εγνώρισαν ότι αυτός έφευγε και δεν μη απήγγειλαν τούτο. Δεν ήθελησαν όμως οι δούλοι του βασιλέως να εκτείνωσει τα σχήρας αυτών δια να πέσωση επί της ιερείς του Κυρίου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Δαΐκ, στρέψον σύ και πέσον επί τους ιερείς. Και έστρεψε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και έπεσεν επί τους ιερείς και θανάτωσεν εκείνη την ημέρα 85 άνδρας φορούντας λινούν εφόδ. Και την Όβ, την πόλη των ιερέων, επάταξεν εν στόματι μαχαίρας, άνδρας και γυναίκας, παιδεία και βρέφη, θυλάζοντα και βόας και όνους, και πρόβατα εν στόματι μαχαίρας. Διεσώθη δε εις εκ των ιών του Αχιμέλεχ ιού του Αγιτόβ ονόματι Αβιάθαρ, και έφυγε κατόμι του Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Αβιάθαρ προς τον Δαβίδ ότι εθανάτωσεν ο Σαούλ τους ιερείς του Κυρίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Αβιάθαρ, ήξευρον εν εκείνη τη μέρα καθήν Δοΐκ ο Ιδουμαίος ή το εκεί ότι ήθελε βεβαίως απαγγείλει προς τον Σαούλ. Εγώ εστάθην αιτία του θανάτου πάντων των ανθρώπων του οίκου του πατρός σου. Κάθομαι τεμού μη φοβού, διότι ο ζητών τη ζωή μου ζητεί και τη δική σου. Πλην συ θέλεις είστε με τεμού εν ασφαλεία. Απήγγειλαν δε προς τον Δαβίδ λέγοντες, ιδού οι Φιλιστέοι πολεμούσιν εν και ηλά και διαρπάζουσιν τα αλώνια. Και ρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους τούτους? Και είπεν ο Κύριος προς τον Δαβίδ, ύπαγε και πάταξον τους Φιλιστέους και σώσον την Κεϊλά. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν, ιδού εμείς εντάφθα εν τη Ιουδαία φοβούμεθα πόσο δε μάλλον εάν υπάγομεν εις Κεϊλά εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων.
Και ρώτησεν πάλιν ο Δαβίδ εκ δευτέρου τον Κύριον, και απεκρίθη προς αυτόν ο Κύριος και είπε: «Σηκώθητη, κατάβα εις Κελιλά, διότι θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους εις την χείραν σου». Τότε ήλθεν ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις Κελιλά και πολέμησε προς τους Φιλιστέους και έλαβε τα κτίνη αυτών και πάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έσωσεν ο Δαβίδ τους κατοίκους της Κελιλά. Ότε δε Αβιάθαρ ο γιος του Αχιμέλεχ έφυγεν προς τον Δαβίδ εις Κελιλά, αυτός είχε καταβεί με εφόδεν τη χειρή αυτού. Και απεγγέλθη προς τον Σαούλ ότι ήλθεν ο Δαβίδ εις Κελιλά, και είπεν ο Σαούλ: «Ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις τη χείρα μου, διότι απεκλείστην εις ελθόν εις πόλην έχουσα πύλας και μοχλούς». Και συνεκάλεσεν ο Σαούλ πάντα των λαών εις πόλεμον, δια να κατεβεί εις Κελιλά, να πολιορκήσει τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού. Και έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ εμηχανεύεται το κακόν εναντίον αυτού, και είπε προς τον Αβιάθαρ τον ιερέα: «Φέρε ντάφθα το εφόδ». Και είπε ο Δαβίδ: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, με τα βεβαιότητα σήκουσε ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει εις Κελιλά για να εξολοθρεύσει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλουσι με παραδώσει αυτόν οι άνδρες Κελιλά? Θέλει καταβεί ο Σαούλ καθώς σήκουσε ο δούλος σου? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσον, δέομαι προς τον δούλον σου». Και είπε ο Κύριος: «Θέλει κατεβεί». Και πάλι ο Δαβίδ: «Θέλεις?» Και πάλι ο Δαβίδ: «Θέλουσι παραδώσει οι άνδρες Κελιλά εμέ και τους άνδρας μου στα σχήρα του Σαούλ?» Και είπε ο Κύριος: «Θέλουσι παραδώσει». Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού έως 600 εσηκώθησαν και εξήλθαν από Κελιλά και πήγαν όπου εδύναντο. Και απηγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από Κελιλά, όθεν αφέθη του να εξέλθει. Ο δε Δαβίδ εκάθισε εν τη ερήμο, εν τόπις οχυρής, και έμεινε πίτινι όρους εν τη ερήμο Ζήφ, και αυτόν εζήτη ο Σαούλ πάσα στα σημέρας. Ο Θεός όμως δεν παρέδωκεν αυτόν εις την χείραν αυτού, και είδεν ο Δαβίδ ότι εξήλθεν ο Σαούλ διαζητεί τη ζωήν αυτού, και είτο ο Δαβίδ εν τη ερήμο Ζήφ εντός του δάσους. Αμήν». Ο Δαβίδ λοιπόν βρέθηκε διωγμένος, κυνηγημένος, φοβισμένος, τρομοκρατημένος, μόνος του. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η κακοπάθεια και η ταλαιπωρία στην οποία βρέθηκε και η οποία επίκειται μπροστά του, δεν έχει αυτό τη μεγαλύτερη σημασία. Τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και ακόμη λίγο περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε και ο Θεός τον απέστειλε εκεί. Ο Θεός δηλαδή τον έβγαλε από την καλοπέραση της Ιερουσαλήμ και τη δόξα και τις νίκες στην Ιερουσαλήμ και τον έβγαλε κυνηγημένο, μόνο του έρημο, φοβισμένο, αλλά όμως προς εκπαίδευση. Είναι ο καιρός της εκπαίδευσης. Είναι ο καιρός της εκπαίδευσης για να τον καταστήσει κατάλληλο για βασιλιά και δίκαιο για δούλο του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως και πολύ περισσότερο να τον καταστήσει έναν άνθρα που στη ζωή του πλέον θα μάθει και πρέπει να μάθει να διοικείται από τον ίδιο το Θεό. Ξεκίνησε κάνοντας λάθη, θα τολμούσα να πω, αν και ήταν σωστές οι σκέψεις του και οι αποφάσεις του, αλλά επειδή ήταν δικές του, τον οδήγησαν σε αδιέξοδα και σε αμηχανίες. Αφού τον άφησε ο Θεός να ταλαιπωρηθεί, γυρνώντας από εδώ και από εκεί, τελικά ο Θεός αποφάσισε πια να του δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να περπατάει από εδώ και στο εξής ο Δαβίδ. Τον τρόπο της διοίκησης του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό στέλνει τον Γάδ τον προφήτη, ενώ καθώς ήταν φοβισμένος και με 400 άντρες οι οποίοι ήσαν εν στενοχωρία, χρεοφυλέτες, δυσυρστημένοι και ταλαιπωρημένοι, φοβισμένος βγήκε έξω από το στρατόπεδο στα οχυρώματα, στα βουνά. Ήρθε ο Θεός με τον Γάδ τον προφήτη και του λέει: «Μη μένεις στο οχύρωμα, αλλά επίστρεψον και εισέλθε εις τη γη του Ιούδα».
Και ο Δαβίδ αμέσως υπάκουσε. Είναι οι πρώτες στιγμές της εκπαίδευσης και της αποκάλυψης για το πώς πρέπει να περπατάει και να ζει πλέον ο Δαβίδ στον καιρό της κακοπάθειας, αλλά και εν γέννη στη ζωή του. Όμως ο Σαούλ, παντοτινός εχθρός, ζητάει χωρίς έλεος τη ζωή του και αυτός διοικούμενος από πνεύματα αλλά πονηρίας. Από μια μεριά λοιπόν αυτός ο δούλος του Θεού που πρέπει να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορέσει να επιβιώσει και να θριαμβεύσει, και από την άλλη μεριά ο Σαούλ που κυβερνάται από τα πνεύματα της πονηρίας και αγωνίζεται να θανατώσει και να καταστρέψει το Δαβίδ, γιατί ξέρει πια πάρα πολύ καλά ότι ο Δαβίδ είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου και με αυτόν ο Θεός και θα συνεργαστεί και θα εργαστεί και θα δοξαστεί, αλλά και αυτόν ο Θεός, με αυτόν ο Θεός θα αντικαταστήσει τον Σαούλ στη βασιλεία του Ισραήλ. Εκάθητο λοιπόν, λέγει η Γραφή, εν Γαβά, κάτω από ένα δέντρο, έχοντας στο χέρι του ένα δόρυ, και άρχισε να παραπονιέται στους Βενιαμίτες, στους στρατιώτες του και τους δικούς του συντρόφους. Γιατί κάθε ένας έχει τους δικούς του συντρόφους, τους δικούς του συνεργάτες, και ο Σαούλ έχει τους δικούς του. Μήπως, παραπονούμενος αναρωτήθηκε, μήπως σε όλους σας ο Υιός του Ιεσέ θα δώσει αγρούς και εμπελώνες όταν θα γίνει βασιλιάς και θα σας κάνει χιλιάρχους και εκατοντάρχους, ώστε εσείς να μην μου φανερώσετε και να μην μου αποκαλύψετε ότι ο γιος μου συνόμωσε με τον Δαβίδ εναντίον μου, και μάλιστα ο γιος μου διήγηρε τον δούλον μου εναντίον μου και ενεδρεύει, ακούτε πώς βλέπει, ότι ενεδρεύει ο Δαβίδ εναντίον μου. Αν και ο Σαούλ είναι εχθρός του Δαβίδ, ο Σαούλ βλέπει τον Δαβίδ εχθρό του. Και ένα κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ποιον, γιατί, πότε, πώς βλέπουμε κάποιον εχθρό μας. Γιατί αυτή η άποψη θα μας φέρει σε λανθασμένες ενέργειες. Λάθος μεγάλο κάνει να θεωρεί ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ είναι εχθρός του. Δεν τον εχθρεύεται, τον φοβάται. Αλλά πλέον ο Σαούλ είναι εχθρός του Θεού. Ο Σαούλ είναι ο εχθρός, αλλά και ενάντιος, και είναι και εχθρός του Δαβίδ. Ψάχνει να βρει λοιπόν καταδότες και προδότες για να βρει την ευκαιρία να επιτεθεί και να θανατώσει τον Δαβίδ. Συνεργάτες ανέντιμους. Σήμερα, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε, και όχι μόνο σήμερα, πώς συνεργαζόμαστε, πώς βλέπουμε, πώς ακούμε και τι ακούμε. Πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ο χριστιανός έχει αγαθοσύνη. Δεν πονηρεύεται. Δεν φοβάται τους ανθρώπους, δεν φοβάται τη σκιά του. Δεν υποψιάζεται. Δεν έχει πόνιες πονηρές. Είναι αγαθός, απλός, έντιμος. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει κακία, έχει πονηριά, έτσι βλέπει να έχουν οι άλλοι. Εξιδίων, λένε οι άνθρωποι, κρίνουνε τα άλλα. Όπως εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, έτσι και ο άνθρωπος από την πονηριά της καρδιάς του κρίνει και αντιλαμβάνεται τους άλλους. Ο Σαούλ θα γίνει ένας καλός δάσκαλός μας,
αλλά προς αποφυγήν. Συνήθειές του είναι πάρα πολύ κακές. Οι ενέργειές του είναι πάρα πολύ αντίθετες από το θέλημα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι θεόπνευστη, για να μας διδάσκει ο Θεός μέσα από αυτήν. Να κατανοούμε τον εαυτό μας, τις σκέψεις μας, την πορεία μας, την όρασή μας, και να είμαστε προσεκτικοί στο τι ακούμε και στο πώς ακούμε. Ο Δαΐκ λοιπόν, όταν άκουσε αυτό, θέλοντας ο πρώτιστος των ποιμένων του Σαούλ να γίνει έτι περισσότερο ευάρεστος τον Σαούλ, ανοίγει την καρδιά του για να συνεργαστεί στην πονηριά του Σαούλ, στην κακία του Σαούλ, στο φόνο του Σαούλ. Δεν θα του βγει σε καλό. Δεν θα έχουν καλό τέλος αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν καλή συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι. Και λέει, εγώ ξέρω, είδα τον Δαβίδ ενώ βρισκότανε στον ιερέα τον Αχιμέλεχ, τον ιό του Αχιτόβ, ο οποίος είναι ο ιός του Φινεές, ο οποίος είναι ο ιός του Ηλί, αν θυμάστε, του ιερέα τον οποίον αντικατέστησε ο Θεός με τον Σαμουήλ, διότι προσωποληπτούσε στους ιούς του οι οποίοι έπραταν πονηρά ενώπιον του Θεού και μάλιστα στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Δοίκ λοιπόν είδε τον Δαβίδ στον Αχιμέλεχ και λέει τον Σαούλ, τον είδα. Μάλιστα ο Δαβίδ ερώτησε τον Κύριο μέσα από τον διά του Αχιμέλεχ, και ο Αχιμέλεχ του δώσε τροφές και του δώσε και την ρομφαία του Σαούλ. Και ο Σαούλ θύμωσε. Και πάλι άδικα. Φώναξε την οικογένεια του Αχιμέλεχ έχοντας κακό σκοπό. Τον ιερέα, τα αδέλφια του και όλους από την πόλη σχεδόν τους ιερείς, την πόλη εκείνη όπου κατοικούσαν οι ιερείς κάτω από τον αρχιερέα Αχιμέλεχ. Και εκεί, για να μην τα πολυλογούμε, ο Σαούλ επετίμησε τον Αχιμέλεχ, τον κατηγόρησε και τον θεώρησε εχθρό του, επειδή συμπεριφέρθηκε λογικά και φιλικά σε αυτόν που ήταν πιστός στον Σαούλ και γαμπρός του βασιλέως και πορευόμενος πάντα στα προστάγματα του βασιλέως και τιμόμενος εν το οίκο του βασιλέως. Και κατ' επανάληψη ο Δαβίδ είχε ρωτήσει τον Κύριο δια του Αχιμέλεχ. Όμως ο Σαούλ έχει μίσος, έχει κακία για τον Δαβίδ και για όλους, και το μίσος κυβερνάει τον άνθρωπο, κυριαρχεί στη λογική του ανθρώπου, και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι γνωστές οι βεντέτες που δημιουργούνται μεταξύ οικογενειών σε μερικές περιοχές και της Ελλάδας αλλά και γενικά της γης, όπου μία οικογένεια μισεί την άλλη και έχει ξεχάσει και για ποιο λόγο. Ο Σαούλ όμως δεν έχει ξεχάσει για ποιο λόγο, τον μισεί γιατί τον αγαπάει ο Θεός. Και το φοβερό, μισεί εκείνον ακριβώς που αγαπάει ο Θεός. Σκότωσε τον Αχιμέλεχ και μάλιστα διέταξε τους στρατιώτες, δεν υπήκουσαν, και διέταξε τον Δοίκ, και ο Δοίκ σκότωσε όλους τους ιερείς και τον Αχιμέλεχ, και επίσης πήγανε στην πόλη Νόβ, και εκεί το μίσος εξεδηλώθη σκοτώνοντας και άντρες και γυναίκες και παιδιά και βρέφη και βόδια και γαϊδούρια και πρόβατα εν στόμα τη μαχαίρας. Αυτός που πριν λίγο καιρό λυπήθηκε το βασιλιά του Αμαλίκ και τα πρόβατα του Αμαλίκ, όταν Θεός του είχε πει πήγαινε και σκότωσε τα όλα. Δεν υπήκουσε στη φωνή του Θεού να εκαθαρίσει
τον Αμαλίκ και υπήκουσε στη φωνή του διαβόλου να εκαθαρίσει τον Αχιμέλεχ τον ιερέα, όλους τους ιερείς και την πόλη την ιερατική Νόβ. Πώς η καρδιά του ανθρώπου μεταμορφώνεται, αλλά το σημαντικότερο πώς επιλέγει. Ποια είναι η επιλογή, πώς διοικείται. Δεν είναι ένας άνθρωπος που νευριάζει, που φωνάζει και μετά μετανοεί. Είναι ένας άνθρωπος που μισεί, προγραμματίζει και εκτελεί. Ένας άνθρωπος πραγματικά προς αποφυγήν. Ένας άνθρωπος μισητός από το Θεό. Όμως ο Θεός έχει καλή συνέχεια. Πριν πούμε όμως τη συνέχεια, να πούμε ότι αυτό που συνέβη στον Αχιμέλεχ και γενικά σε όλους τους ιερείς δεν ήταν κάτι που δεν το ξέρει ο Θεός. Δεν ήταν κάτι που ξέφυγε από την αγάπη του Θεού ή από το σχέδιο του Θεού. Δεν ήταν κάτι που ο Σαούλ το έκανε και ο Θεός τον άφησε. Ήταν κάτι που ο Θεός το ήξερε, το προεφύτευσε πριν χρόνια και μάλιστα τώρα εξετελέστη. Στον Λιλί, τον παππού, τον προπάπου, όταν ήταν αρχιερεύς, είχε προφητεύσει ο Θεός ότι έρχονται οι μέρες που θα κόψω το βραχίωνά σου και το βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θα μπορέσει ποτέ να βρίσκεται στον οίκον σου. Κι όποιον από τους δικούς σου δεν αποκόψω από το θυσιαστήριό μου, θα είναι για να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου. Και πράγματι εξεπληρώθη η προφητεία. Με τραγικό τρόπο. Αλλά ποιος την εξεπλήρωσε? Δεν την εξεπλήρωσε άνθρωπος του Θεού. Βλέπετε αδερφοί ότι ο Θεός χρησιμοποιεί στην κρίση του και το διάβολο ακόμη. Και τα δαιμόνια. Όλοι οι άνθρωποι χωρίς να το ξέρουν, αλλά και όλα στον πνευματικό κόσμο χωρίς να γίνονται αντιληπτά, είναι κάτω από το, από την έγκριση και από το σχέδιο και τη σοφία του Παντοδυνάμου. Δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει εύνοια Θεού. Αλλά και δεν υπάρχει κάτι που γίνεται εν το κρυπτό από το Θεό. Αλλά και δεν υπάρχει κάτι που κάνει άνθρωπος ή που συμβαίνει που δεν το επιτρέπει ο Θεός. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εμείς οι άνθρωποι είμαστε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού μας χρησιμοποιεί κατά την καρδιά μας, κατά την καρδία μας. Μπορεί κάποιον να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν το Φαραώ του Ιωσήφ προς ευλογία του Ιωσήφ και να τον υψώσει τον Ιωσήφ μέσα στην Αίγυπτο. Μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει κάποιον Φαραώ προς ονειδισμό, κατεσχήνη και θάνατό του, τον Φαραώ που χρησιμοποιήσει για τον Μωυσή. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Δαβίδ για το έργο του, αλλά για τη δόξα του. Μπορεί και να χρησιμοποιήσει και το Σαούλ για το έργο του, αλλά για την κρίση του. Και ο Θεός δεν το κάνει αυτό με προσωποληψία, αλλά εργάζεται με την καρδιά του ανθρώπου. Εάν η καρδιά σου είναι σκληρή, θα τη χρησιμοποιήσει με τη σκληρότητά της. Αν η καρδιά σου είναι απαλή, τρυφερή και αγαθή, θα τη χρησιμοποιήσει κατά την αγαθοσύνη της. Γιατί είναι δίκαιος. Βεβαίως γνωρίζει τα πάντα. Βεβαίως δεν ξεφεύγει τίποτα από αυτόν. Αλλά δεν ξεφεύγει και τίποτα από τον έλεγχό του. Και έτσι
Ο Θεός ελέγχει τα πάντα, αλλά η ζωή μας εξαρτάται από την προσωπική μας επιλογή. Γι' αυτό και μας διδάσκει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει, ώστε εάν η συνέχεια στη ζωή μας είναι ευλογία, να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής. Και ο Θεός να είναι δίκαιος. Αν η ζωή μας είναι κατάρα, να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής και ο Θεός να παραμένει δίκαιος. Η ευλογία βέβαια και η κατάρα δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά στην ευλογία και όλα κακά στην κατάρα, όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίθετο. Όλα να πηγαίνουν κακά στο Δαβίδ και όλα να πηγαίνουν καλά στο Σαούλ. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Σαούλ ό,τι επιδιώκει αποτυγχάνει, ενώ ο Δαβίδ ό,τι επιδιώκει επιτυγχάνει. Ταλαιπωρούμενος ο Δαβίδ, αλλά ο Θεός μαζί του, να τον προστατεύει, να τον φυλάει και να τον οδηγεί. Ένδοξος μέσα στον Ισραήλ ο Σαούλ, βασιλιάς. Αλλά όλες οι προσπάθειές του έχουν πάει στο βρόντο. Και έτσι μπορώ να καταλάβω κι εγώ για τη ζωή μου σε ποια κατάσταση είμαι. Πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς συνεργάζεται ο Θεός μαζί μου. Και δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια που κηρύττονται στην εποχή μας. Ένα Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το οποίο υπόσχεται, επαγγέλλεται, ότι όταν πιστέψεις στον Χριστό θα είσαι πάμπλουτος. Σου δώσει χρήματα, χωράφια, δουλειές. Εάν αυτό το Ευαγγέλιο ήταν αληθινό, τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης θα ήταν εκτός Ευαγγελίου και στην κατάρα, γιατί είπαν αργύρων και χρυσίων εμείς δεν έχουμε. Αλλά η αλήθεια είναι μέσα στην ευλογία ήταν, γιατί είπαν ότι αυτό που έχουμε εν τούτο σου δίνουμε, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω, περπάτα, βλέψε, και έκαναν τόσα θαύματα διά του Ιησού Χριστού, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αλλά και ο Παύλος πολλές φορές δεν είχε να φάει, δεν είχε να ντυθεί, ταλαιπωρημένος. Άρα η ταλαιπωρία δεν είναι ένδειξη κατάρας ή απομάκρυσης του Θεού από τον άνθρωπο, αλλά είναι ένδειξη εκπαίδευσης. Αλλά καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού, των ιών των οποίων παραδέχεται μαστιγώνει ο Θεός, γιατί μέσα από αυτόν εργάζεται δόξα. Άλλωστε εκείνος ο οποίος ταλαιπωρήθη υπερπάντα στους ανθρώπους ήταν αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος τριχωμαδήθηκε, ονειδίστηκε, τον φτύσανε, τον μαστιγώσανε, τον δύρανε, τον βασανίσανε φοβερά, φορέσανε ακάνθινο στεφάνι, του φορτώσαν στο σταυρό και στο τέλος τον κάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Φάνηκαν νικητές οι Φαρισαίοι, αλλά στην πραγματικότητα επάνω στο σταυρό θριάμβευσε ο Χριστός, γιατί παρέμεινε αναμάρτητος. Να το μυστικό λοιπόν, να κάνεις το θέλημα του Θεού σε κάθε δύσκολη περίπτωση για να σε υψώσει ο Θεός. Επειδή λοιπόν εταπείνωσε αυτόν έως θανάτου, γενόμενος υπήκοος, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Πατέρας τον υπερίψωσε. Γι' αυτό. Όχι γιατί έκανε θαύματα, όχι γιατί κήρυτε, ούτε καν γιατί δεν αμάρτησε. Γιατί έμεινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό είναι το μυστικό του κάθε χριστιανού και του Χριστού. Η υπακοή στο θέλημα του Πατέρα για τον Ιησού, η υπακοή στο θέλημα του Χριστού για τον καθέναν από μας, κάθε στιγμή της ζωής μας και στην ευημερία μας, αλλά και στη στενοχώρια μας και στη δυστυχία μας. Θυμηθείτε
τον ήρωα της πίστεως, τον Ιώβ, ο οποίος πέρασε όσα δεν πέρασε ποτέ άνθρωπος και ο οποίος δεν έπαψε να λέει, αν και δεν καταλάβαινε, δεν έπαψε να λέει ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, υποτασσόμενος και υπακούοντας πάντοτε, ελπίζοντας. Γι' αυτό και υπήρξε ευλογημένος φόδρα στη δικαιοσύνη και στην αγάπη του Θεού. Μέσα λοιπόν από αυτό το κακό, το θανατικό που έκαμε ο Σαούλ, γλίτωσε, γιατί ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, ένας ιερεύς, ο Αβιάθαρ, ο οποίος ήταν απαραίτητος, σύντροφος, συνοδοιπόρος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ έπρεπε να είχε μαζί του έναν ιερέα, ο οποίος να έφερε και να είχε λινούν εφόδ, ώστε να μπορεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τον νόμο του Μωυσή, ο Δαβίδ πάντοτε να ρωτάει τον Κύριο και να παίρνει απαντήσεις από το Θεό. Και έτσι ο Αβιάθαρ κατά πρόβλεψη, πρόνοια Θεού, γλίτωσε το θάνατο. Ένας ήταν αρκετός, αλλά και αυτόν θα τον καταργήσει στο τέλος της ζωής του Δαβίδ ο Θεός μέσα από τον Σολομώντα, δια να πληρωθεί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δια να πληρωθεί ο Λόγος του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε περί του οίκου Ηλί εν Σιλό. Και αυτός θα τελειώσει άδοξα για να πληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Κάτω από τον έλεγχο του Θεού η σωτηρία του Αβιάθαρ. Και τον έσπρωξε κατά αυτό τον τρόπο ο Θεός, γιατί ποτέ ο Αβιάθαρ δεν θα πήγαινε στο Δαβίδ. Αλλά ήταν απαραίτητο να είναι με τον Δαβίδ. Και ξέρει ο Θεός να οδηγεί τα βήματα των ανθρώπων, των ανθρώπων τους οποίους χρειάζεται. Και εδώ, αδερφοί, πρέπει να το τονίσω. Να αναρωτηθούμε όλοι μας. Άραγε, σε χρειάζεται ο Θεός, αδερφέ? Σε χρειάζεται? Του είσαι χρήσιμος ή του είσαι άχρηστος, ζημιογόνος ή ακόμη και αδιάφορος? Μέσα από αυτή τη λογική σκέψη, γιατί η λατρεία μας προς το Θεό είναι λογική λατρεία, μέσα από αυτή τη λογική σκέψη θα αντιληφθούμε τι πρόκειται ο Θεός να κάνει στο μέλλον. Σε χρειάζεται ο Θεός? Και να το πω αλλιώς, έχεις κάτι που πρέπει να κάνεις και δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος, και μάλιστα έχει να κάνει κάτι ο Θεός με σένα που δεν μπορεί να το κάνει με κανέναν άλλον? Υπάρχει αυτό? Σε χρειάζεται ο Θεός? Είσαι χρήσιμος? Γιατί υπάρχει και το άλλο. Εμένα μου είναι χρήσιμος ο Χριστός? Βεβαίως. Αυτό είναι και απαραίτητο και αναγκαίο. Αλλά μόνο του δεν περπατάει. Σε χρειάζεται ο Χριστός? Κάνεις κάτι δηλαδή που, όπως φαίνεται, μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις? Να το πω αλλιώς, έχεις αποστολή? Και η ερώτηση είναι, τι μπορώ, τι πρέπει να κάνω? Και η απάντηση είναι, ό,τι μπορείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει. Αλλά μην το κάνεις εξιδίας πρωτοβουλίας και για να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, αλλά να το κάνεις για να δοξαστεί ο Χριστός. Βεβαίως μπορεί να κηρύττω. Για ποιον? Για μένα? Παραδείγματος χάρη. Και τι ωραία που το λέει ο Θεός για να το καταλάβουμε. Όταν ελεείς, ας μην ξέρει η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Γιατί αν ελεείς για να σε δούνε, τέλειωσες. Τον πήρες το μισθό σου.
Αν ελεείς για τη δόξα του Θεού, επειδή αγαπάς το Θεό, επειδή αγαπάς τον άνθρωπο, τότε θα σε ευλογήσει ο Θεός, σε χρειάζεται ο Θεός. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνω, γιατί πολλά υπάρχουν τα οποία ο Θεός μου έχει δώσει την ικανότητα να μπορώ να τα κάνω. Πολλά. Πολλά υπάρχουν. Και θα πω απλά πράγματα. Να φροντίζω τη γυναίκα μου, να υπηρετήσω τον άντρα μου, να φροντίζω τα παιδιά μου, να παρηγορώ, να ενισχύω και να στηρίζω τα αδέρφια μου, τον άνθρωπο ο οποίος με χρειάζεται. Και άλλα πολλά. Το πρώτο είναι λοιπόν αυτά που μπορείς να κάνεις. Έχεις καταλάβει ότι αυτό το μπορώ, αυτή την ικανότητα, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχεις μόνο σου, αλλά την έχει δώσει ο Θεός για να την εκπληρείς. Πρώτον, ώστε να την εκπληρείς. Και δεύτερον, την εκπληρείς για ικανοποίηση του εαυτού σου ή ακόμη και με ταλαιπωρία του εαυτού σου για τη δόξα του Θεού. Και να το πούμε τώρα και λίγο διαφορετικά, γιατί αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θα προσδιορίσει τη ζωή μας αύριο. Θα την προσδιορίσει. Θέλεις να γίνεις, ας πούμε, πρεσβύτερος για να σε σέβονται οι αδερφοί και για να έχεις αξίωμα που δεν είναι αξίωμα, ή θέλεις να γίνεις πρεσβύτερος για να υπηρετείς τους αδελφούς σου, την εκκλησία και τη δόξα του Θεού. Θέλεις να γίνεις, θέλεις να σου κάνει ο Θεός προφήτη για να φαίνεσαι ή για να οικοδομήσεις την εκκλησία. Θέλεις να σε ευωδώσει ο Θεός στη δουλειά σου για να καλοπερνάς ή για να μπορείς να βοηθάς. Θέλεις να σου δώσει ο Θεός υγεία για να διασκεδάζεις ή για να κοπιάζεις στο έργο του Θεού. Αυτό προσδιορίζει, αδερφοί, τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό και μόνο αυτό. Δηλαδή η σχέση μας με το Θεό, και το τονίζω, μόνο αυτό. Δηλαδή η σχέση μας με το Θεό πάντοτε μπροστά στα οποία ο Θεός μας έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνουμε, να εκτελούμε, να εργαζόμαστε. Αλλιώς ή θα είσαι αδιάφορος, ή θα είσαι τεμπέλης, οκνηρός, και καθένα από αυτά έχει το δικό του, τη δική του μισθαποδοσία, ή θα είσαι ιδιογνώμων, ή θα είσαι δίγνωμος, ή θα είσαι φιλάρεσκος, ή θα είσαι συμφεροντολόγος, ή θα είσαι φιλόδοξος, ή το χειρότερο από όλα θα είσαι υπερήφανος. Αυτό που θα προσδιορίσει ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, αυτό που θα προσδιορίσει το αύριο του καθενός μας, άντρα, γυναίκα, παιδιού, νέος, νέα, είναι να διακρίνουμε την αποστολή μας και να περιμένουμε τον Θεό να μας αποστέλει. Η ικανότηση ημών, και το κείμενο λέει η δύναμη ημών, είναι παρακυρίου. Ο Αβιάθαρ έκανε αυτό, ό,τι μπορούσε. Πήρε το εφόδ και πήγε στο Δαβίδ, και έτσι είχε προσδιορίσει ο Θεός, δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού. Αλλά δεν άφησε το εφόδ, γιατί είναι ιερέας. Λέει, θα πάω τώρα να γλιτώσω όπως. Όχι, είμαι ιερέας. Θα πάρω μαζί μου το εφόδ. Απλά πάω στην εκκλησία, θα πάρω μαζί μου τη γραφή. Πού πας χωρίς γραφή? Τι πας να κάνεις? Πάω για προσευχή, θα πάρεις το μαντίλι σου μαζί. Τι πας να κάνεις? Θα πάω στο έργο του Θεού, πρέπει να έχω την ευχή του Θεού, την προσευχή.
την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρει ο αβιάθαρο τι είναι ιερεύση. Τον στρίμωξε ο Θεός, ξέρει που πρέπει να πάει. Δεν είναι αυτά τα σημαντικά. Το σημαντικότερο είναι ότι πήρε μαζί του το εφόδ. Γιατί είναι ιερεύση. Δεν πήρε μαζί του μαχαίρια, ντουφέκια, ψωμιά, φαγητά. Πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει. Και αυτό που έπρεπε να πάρει είναι η αποστολή του, το έργο του. Αυτό και μόνο αυτό θα προσδιορίσει τη ζωή μας στην παρουσία του Θεού, στο έργο του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Η αποστολή σου είναι τα παιδιά σου. Από εκεί και πέρα θα εξετάζεις τι πρέπει να πάρεις. Πάμε να διαβάσουμε, πάρεις τα βιβλία τους μαζί. Θα πας να προσευχηθείς πρώτα. Όπως είπαμε, είναι η γυναίκα σου. Τη μέριμνα, να την εκτρέφεις και να την περιθάλτεις. Είναι ο αδελφός σου που σε χρειάζεται γιατί είναι ασθενής. Τον επισκεφτείς με χάρη, έλεος και παρηγοριά. Πεινάει. Θα πάρεις τρόφιμα και θα πας. Πεινάει, δεν θα πεις πάω να τον δω τι κάνεις. Πεινάς, δεν πειράζει, θα προσευχηθούμε να σου φέρει ο Θεός. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα προσευχηθούμε, αλλά ο Θεός θα φέρει με σένα. Ο Αβιάθαρ λοιπόν έφτασε και ο Δαβίδ τον υπεδέχθη. Και όταν έμαθε τι έκανε ο Σαούλ στον Αχιμέλεχ και στην οικογένειά του, ο Δαβίδ στενοχωρήθηκε και είπε, το ξέρα, το κατάλαβα, ότι ο Δοΐκ θα φανέρωνε στο Σαούλ το τι συνέβη. Και του λέει, εγώ φταίω για την ταλαιπωρία και για το θάνατο της οικογένειάς σου. Και συνεχίζει, «Συ όμως μείνε εδώ τώρα μαζί μου και θα είσαι εν ασφαλεία». Να λοιπόν ο Αβιάθαρ τώρα που έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει την ασφάλεια που εξασφαλίζει ο Θεός στο Δαβίδ. Στο Δαβίδ και στους μεταυτού είναι εξασφαλισμένη από το Θεό η ασφάλεια. Όπου αλλού και να πήγαινε ο Αβιάθαρ, ο Σαούλ θα τον έπιανε. Θα τον ταλαιπωρούσε, θα τον φώνευε. Δεν γλίτωνε. Μόνο σε ένα μέρος υπάρχει για τον Αβιάθαρ ασφάλεια. Και αυτή είναι με το Δαβίδ. Και μέσα στον κόσμο αυτό μόνο ένα μέρος υπάρχει για σένα και για μένα ασφάλεια. Στην Εκκλησία. Εδώ που είναι σήμερα όχι ο Δαβίδ, ο Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία του Θεού θα απολαμβάνουμε την ασφάλεια που εξασφαλίζει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Προσέξτε, στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Μέσα στο μαντρί που υπάρχει ποιμένας ο Ιησούς Χριστός υπάρχει ασφάλεια σε μένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και σε όλους. Εάν κάνεις πως βγαίνεις έξω, σε έφαγε ο Σαούλ, σε έφαγε ο Λύκος, σε έφαγε ο διάβολος. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή ότι ο διάβολος γυρίζει γύρω γύρω και ζητάει να βρει κάποιον που λίγο να λοξοδρομήσει για να τον καταπιεί. Μέσα στην Εκκλησία. Και αν μέσα στην Εκκλησία κάποιο παιδάκι ξέφυγε λίγο, ένα προφατάκι ξέφυγε λίγο, μη φοβάσαι, υπάρχει ο καλός ποιμένας που θα πάει να ψάξει να το βρει και να το ξαναφέρει μέσα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Δαβίδ και η απόφαση του Αβιάθαρ. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Χριστός και η απόφαση δική μας. Μας δίδεται λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί,
η ευκαιρία αλλά και η διδαχή από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, της ασφάλειας. Να απολαμβάνουμε ασφάλεια στην παρουσία του Δαβίδ τότε, του Χριστού τώρα. Και να εξασφαλίσουμε το αύριο μας με ευλογία, γνωρίζοντας, διευκρινίζοντας, εξητώντας τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για κάθε έναν από μας, αλλά ιδιαιτέρως ποια είναι η αποστολή σου, δηλαδή τι μπορείς να κάνεις, να το καταλάβεις, τι μπορείς, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε, τα περισσότερα είναι αυτά που δεν μπορούμε και δεν μπορούμε για πολλούς λόγους. Δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε την ικανότητα. Δεν μπορούμε γιατί μας εμποδίζουν άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε τα μέσα. Όταν κάτι δεν μπορείς, άστο στο Θεό. Και μην το φοβάσαι αυτό. Πάλι θα απολαμβάνεις την ασφάλεια. Πάλι θα απολαμβάνεις την ευλογία. Αλλά όταν κάτι μπορείς, τότε να το κάνεις με επιμέλεια, γιατί από αυτό εξαρτάται το μέλλον σου, της οικογένειάς σου, των παιδιών σου, αλλά και όλου του περιβάλλοντος. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας δίνει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να έχουμε επίγνωση του θελήματος αυτού, να ζούμε μέσα στο Λόγο Του και να εξητούμε μέσα στο Πνεύμα Του το Άγιο, ώστε στη ζωή μας να εργάζεται ο Θεός αποτελεσματικά και ιδιαιτέρως να είμαστε συνεργάτες Του και ακόμη περισσότερο απαραίτητοι στον Θεό για να εκτελέσει το έργο Του. Αμήν.